Στην Βιωτία φέρονται να είναι μπλεγμένοι σύμφωνα με το ΣΔΟΕ σε μια μεγάλη κομπίνα πλαστών τιμολογίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΔΟΕ, λοιπόν, 229 παραγωγοί έκαναν εικονικές πωλήσεις προϊόντων και έβαζαν έτσι στην τσέπη τους από τις επιστροφές ΦΠΑ περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Αγρότες που έγιναν πάμπλουτοι μέσα σε 3 χρόνια έδειξαν οι έλεγχοι. Να παραδώσουν τα λεφτά ή να πάνε φυλακή. Παρουσιάσαν ψεύτικα τιμολόγια και πήραν λεφτά. Ποιοι ήσουν αυτοί? Ποιοι δίνανε τα λεφτά? Ερώτηση και από μένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΔΟΕ, στην κομπίνα εμπλέκεται μεγάλος αριθμός αγροτών στο άρμα Βιωτίας. Εισέπραξαν από τα δημόσια ταμεία 1 εκατομμύριο ευρώ από επιστροφή φόρου, δηλώνοντας ψευδώς τεράστιες πωλήσεις προϊόντων από ανύπαρκτα χωράφια. Μερικοί δουλεύουν και υδρώνουν και μερικοί κάθονται και έχουν φτιάξει ακίνητα, έχουν πάρει τις αυτοκινητάρες, κάνουν διασκεδάσεις. Δεν μπορεί εδώ να κλέψει ένας άμα δεν έχει πλάτες από πάνω. Να πάει. Από το 2006 έως και το 2008, σύμφωνα πάντα με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ούτε ένας ούτε δύο, αλλά 229 παραγωγοί προσκόμισαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα να βάλουν στην τσέπη από τις επιστροφές του ΦΠΑ περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Η πλειονότητα των κατοίκων είναι νόμιμη και νομοταγής, σε πάση περιπτώσει. Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, το συνολικό ποσό που εισέπραξαν οι αγρότες από την επιστροφή του ΦΠΑ με εικονικά τιμολόγια ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο στο λογαριασμό ενός αγρότη μπήκαν περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν σας ενδιαφέρει να προκληθεί δικαιοσύνη? Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Ας ψάξουν αλλού πρώτα και μετά. Στον Αλφα μίλησε αποκλειστικά ο άνθρωπος που αποκάλυψε την κομπίνα. Κάλεσε το ΣΔΟΕ και προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Είναι ο νυν διευθυντής της εφορίας Θήβας, ελεκτής πριν από 3 χρόνια όταν εντόπισε τα πλαστά τιμολόγια. Κάτι μας χτυπούσε έτσι από την εμπειρία, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Διαπιστώσαμε ότι είχε γίνει χρήση πακέτου πλαστών τιμολογίων. Το κύκλωμα έχει τέτοιο θράσος που, όπως καταγγέλει ο διευθυντής της εφορίας, ακόμα και τώρα απαιτεί χρήματα από το δημόσιο για τα πλαστά τιμολόγια. Έχω δεχθεί από 2 αγρότες, μέσα σε εισαγωγικά, μηνύσεις. Ο ένας μάλιστα μου υπέβαλε 2 μηνύσεις για να κάμψουν το ηθικό μου. Υπάρχει άπορος που έχει πάρει, έχουμε ακούσει, 30 και 50 χιλιάδες ευρώ. Πού βρέθηκαν αυτά? Όταν τα δίνει η εφορία ή ο συνεταιρισμός ή οποιοδήποτε, δεν έπρεπε να ρωτήσει? Ξέρω ότι δεν έχει λεφτά καθόλου. Στο άρμα, κάτοικοι και αγρότες κάνουν λόγο για εμπλοκή υψηλά ιστάμενων που όχι μόνο γνώριζαν και έκαναν τα στραβά μάτια, αλλά ενθάρρυναν τους παραγωγούς να προσκομίσουν πλαστά τιμολόγια για να αυξάνουν το εισόδημά τους. Οι βουλευτές της κάθε περιοχής τα ξέρανε και τα κάνανε για ψηφοθυρία. Ο καθένας στο μέρος του έχουν βοηθήσει για αυτές τις καταστάσεις. Ακόμα και συνταξιούχος γιατρός που δηλώνει άγνοια εμφανιζόταν στα πλαστά τιμολόγια ως χονδρέμπορος που αγόραζε τόνους κρεμμυδιών. Εμφανίστηκε ένας γιατρός να έχει τιμολόγια εμπορίας αγοράς, δηλαδή αγροτικών προϊόντων. Οι ράμπο του ΣΔΟΕ που έχουν αναλάβει την υπόθεση ολοκληρώνουν την έρευνα και τις επόμενες εβδομάδες οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα. Συντάσσονται οι σχετικές εκθέσεις και αποφάσεις προστήμων. Εντός του μήνα θα αποσταλούν στις αρμόδιες ΔΟΕ που θα αναλάβουν να τα εισπράξουν. Θα επιστραφεί και ο ΦΠΑ. Έλεγχος γίνεται και στους εμπλεκόμενους εμπόρους. Το ΣΔΟΕ ερευνά και ανάλογες καταγγελίες σε άλλες αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, όπου θεωρείται πιθανό μαϊμού παραγωγή να εισπράττουν χρήματα με πλαστά τιμολόγια. Και υπάρχει και δεύτερο χωριό, κυρίες και κύριοι, όπου το ΣΔΟΕ έχει βρει λαβράκια. Θα μας τα πει τώρα ο Βαγγέλης Δουράκης που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι αν συνεχιστεί η έρευνα του ΣΔΟΕ θα βρει πάρα πολλά λαβράκια σε πάρα πολλά χωριά. Όχι ότι φταίει όλο το χωριό βεβαίως, αλλά υπάρχουν αγρότες που έκαναν συστηματικά για πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες. Εδώ μιλάμε βέβαια για ένα χωριό της Μεσσηνίας. Εκεί οι ελεγκτικές αρχές σε πρώτη φάση έχουν εντοπίσει 14 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 2-3 αλλοδαποί. Φαίνεται ότι είναι και πολυεθνικό το κύκλωμα. 14 προς το παρόν, θα πω. Προς το παρόν, ακριβώς. Οι οποίοι έχουν ετηθεί παράνομες επιστροφές ΦΠΑ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και ήδη έχουν καρποθεί 1 εκατομμύριο. Τι έκανε λοιπόν το συγκεκριμένο κύκλωμα? Δήλωνε ότι πολλούσε δεκάδες τόνους αγροτικών προϊόντων, ενώ τα καλλιεργούσε μέσα σε ελάχιστα τετραγωνικά γης. Και ταυτόχρονα. Μπορεί να ήταν πολύ γόνιμη η γη αυτή, Βαγγέλη. Μπορεί. Όλα είναι πιθανά στην Ελλάδα. Ενώ ταυτόχρονα διαπιστώθηκε από τα τιμολόγια που έκοβαν ότι μετέφεραν αυτά τα αγροτικά προϊόντα ακόμη και σε βιτιοφόρα. Είναι επειδή ήταν πολλά. Οι καλλιεργητές λοιπόν αυτοί έκοψαν παρουσίαζαν τεράστια εικονική παραγωγή και έκοψαν τιμολόγια σε εμπόρους στην Αθήνα, τη Θήβα, τον Κορυδαλό, την Πέλα, την Κέρκυρα και την Ηλία. Δηλαδή φαίνεται ότι το κύκλωμα απλωνόταν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και βέβαια το ΣΔΟΕ κάνει έρευνες σε ολόκληρη την Ελλάδα για ανάλογες περιπτώσεις. Και πόσα τέτοια ακριβώς θα υπάρχουν.